Κύριε Υπουργέ, κύριε Σαχινίδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, πίστευα όπως και εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι της Ασπής Πρόνοια, ότι θα αποτελούσε ένα προϊόν εκτενούς, επικοδομητικού, αλλά και ανοιχτού και ουσιαστικού, αλλά και έντιμου διαλόγου με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και κυρίως με τους συμπολίτες που ζημιώθηκαν από τη διάλυση της εταιρείας αυτής. Δυστυχώς η κυβέρνηση ακολούθησε ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο διαβούλευσης εντός εισαγωγικών, καταργώντας κάθε διαδικασία αλλά και πρόθεση διαλόγου. Σε αντίθεση με όσα είπε ο κύριος Σαχινίδης λίγο πριν, περί διάθεσης συνεργασίας και για του λόγου του αληθές, δεν έχετε, κύριε Υπουργέ, παρά να δείτε τα πρόσωπα των δεκάδων ασφαλισμένων ή στελεχών της ΑΣΠΗΣ ή εμπλεκομένων με την ΑΣΠΗΣ που μας παρακολουθούν από τα θεωρία, αλλά και τα πρόσωπα των εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών που έχουν έμεση και άμεση εμπλοκή, που μας ακούν, μας παρακολουθούν και βρίσκονται έξω στον δρόμο. Ενώ συστηματικά υπονομεύσατε κάθε πλαίσιο ανοιχτής διαβούλευσης, κρατώντας στην ουσία κρυφό το νομοσχέδιο μέχρι και πρόσφατα μάλιστα. Σημειώστε ότι ακόμα και σήμερα αυτό δεν έχει ανέβει στην ιστοσελίδα για την ανοιχτή διακυβέρνηση opengov.gr, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, που κόπτεστε και είστε περήφανοι για αυτό σας το κατόρθωμα. Κατά τη μονομερή αυτή διαδικασία κατάρτισης των ρυθμίσεων, η κυβέρνηση στο αρμόδιο Υπουργείο δεν άκουσε κανένα, ουσιαστικά κανένα από τα αιτήματα των ζημιοθέντων της ΑΣΠΗΣ, ενώ δεν έλαβε υπόψη της καμία από τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μας, που κατατέθηκαν τόσο από μέρους μου, όσο και από άλλους συναδέλφους της αντιπολίτευσης συνολικά, αλλά ούτε και σχετική τροπολογία που είχαμε καταθέσει στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπενθυμίζω, αγαπητέ κύριε Σαχινίδη, ότι η συγκεκριμένη λύση για το ζήτημα της ΑΣΠΗΣ και για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων των ζημιοθέντων συμπολιτών μας από τη διάλυση της εταιρείας σας είχαμε δώσει, αλλά δεν τη λάβατε καν υπόψη σας. Σημειώνω ακόμα ότι με τη σχετική τροπολογία τότε που είχαμε καταθέσει, την οποία δεν δεχτήκατε καν, όσοι είχατε δικαίωμα βεβαίως να συζητηθεί, είχαμε ζητήσει να εξετάσετε προσωπικά τα εξής: την εκαθάριση της εταιρείας εν λειτουργία, χωρίς να χαθεί κανένα δικαίωμα των ασφαλισμένων, την ανακοίνωση εκ μέρους της κυβέρνησης ότι οι παροχές των συμβολέων θα ικανοποιηθούν άμεσα και θα ισχύσουν χωρίς να απολεστεί οποιοδήποτε ουσιαστικό δικαίωμα των συμβαλωμένων, προκειμένου να εφαρμοστεί η εκαθάριση της λειτουργίας της εταιρείας εν λειτουργία. Την έναρξη κανονικής ίσπραξης των ασφαλιστηρίων συμβολέων, ενώ η εταιρεία ΑΣΠΗΣ αρχίζει να λειτουργεί υπό επιτροπή διαχείρισης, δίνοντας κίνητρα για να επιστρέψουν τα συμβόλαια που έχουν μετακινηθεί σε άλλες εταιρείες. Την εξασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλιστών για να στηρίξουν τη διαδικασία αυτή και το πάγωμα των εξαγορών συμβολέων για εύλογο χρονικό διάστημα και την πληρωμή των τρεχουσών αποζημιώσεων από τα αποθεματικά της εταιρείας και τέλος τη ρευστοποίηση είτε με τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας είτε με δάνειο επί εγγύησεως του αποθεματικού. Επιτρέψτε μου συμπληρωματικά να σημειώσω ότι τις προτάσεις ζητήσαμε να σας καταθέσουμε σε συνάντηση μαζί σας όλοι οι Κρήτες βουλευτές, ανεξαρτήτου παράταξης. Για το λόγο αυτό είχαμε καταθέσει επιστολή στον προϊστάμενό σας, στον κύριο Παπακωνσταντίνου, από τις αρχές του Μάη και που φέρει την υπογραφή 7 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της Κρήτης, 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Με την επιστολή μας βεβαίως ουδέποτε ασχοληθήκατε, ουδέποτε μας ζητήσατε, ουδέποτε αποτοποκριθήκατε στο αίτημα να κάνουμε μια συνάντηση. Όπως άλλωστε οφείλατε να κάνετε, σεβόμενοι και το ρόλο τον κοινοβουλευτικό που έχουμε όλοι εδώ μέσα. Για του λόγου του αληθές, απλώς για να σας το υπενθυμίσω, σας το καταθέτω στα πρακτικά και είναι στη διάθεσή σας. Προσθέτως αναφέρω ότι τις προτάσεις που καταθέσαμε με τροπολογία, αλλά και αρκετές ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου από αρκετούς συναδέλφους, όπως και όσες καταθέσαμε στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης στα μέσα του Μαΐου, πάλι τις αγνοήσατε. Όλα αυτά, για να σας απαντήσω στα φοβερά και τρομερά στοιχεία που παρουσιάσατε ως δείγμα καλής διάθεσης και καλής εργασίας που είχατε όλο αυτό το διάστημα. Σας αναγνωρίζω βεβαίως τις καλές προθέσεις για την επίλυση του ζητήματος, όμως ταυτόχρονα οφείλω να υπογραμμίσω ότι ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα της ΑΣΠΗΣ δεν δώσατε, κύριε Υπουργέ. Πιθανώς για τον λόγο ότι δεν πραγματοποίησατε ουσιαστική διαβούλευση και δεν εισακούσατε ούτε τα αιτήματα των θυγωμένων συμπολιτών μας, αλλά ούτε και τις προτάσεις μας. Επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου και ειδικότερα του άρθρου 2, βασική μας ένσταση και ένσταση των θυγωμένων της ΑΣΠΗΣ είναι ότι βάζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια επίλυση του ζητήματος να βρεθεί ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ΑΣΠΗΣ. Ωστόσο, υπογραμμίζω ότι εάν δεν βρεθεί ανάδοχος, σίγουρα θα πάμε σε καθάριση την εταιρεία. Ο όρος δηλαδή που τίθεται για την εξέβρεση λύσης είναι εξαιρετικά περιοριστικός, ώστε το πιθανό σενάριο που δεν θα υπάρξει ανάδοχος εντός 18 μηνών θα υπάρξει εκαθάριση.
Θα κάνετε δηλαδή τελικά μια τρύπα στο νερό, κατά την άποψή μου. Με το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό δεν διασφαλίζονται οι ασφαλιζόμενοι στην ΑΣΠΗΣ, καθώς δεν προβλέπεται δεδομένη αναδοχή των συμβολέων της ΑΣΠΗΣ από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Θα μπορούσε λοιπόν για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου να λειτουργήσει ως ανάδοχο στο εγγυητικό ταμείο. Εξού σημαντικό είναι ότι οι εξαγορές των συμβολέων να αρχίσουν να πραγματοποιούνται πιο νωρίς, καθώς το διάστημα των 36 μηνών που τίθεται είναι πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα κατά την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ταυτόχρονα, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, οφείλετε να εξασφαλίσετε όλα τα δικαιώματα των ασφαλισμένων σε όλα τα δίκτυα συμβολέων, όπως είναι και αυτά της ζωής ή της υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ.